ο πέμπτος προπονητής, αν υπολογίσουμε και τον Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν σε κάποια παιχνίδια στον πάγκο σαν πρώτος προπονητής. Προηγήθηκε ο Καϊάφας, Δετέους, Κουζέν και πλέον ο Χρήστης Μιχαήλ κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας της Αραδίπου. Από την μακρινή πάσα στην πλάτη της άμυνας δεν πρόλαβε ο Κατσατής, out για την Ομόνια. Εδώ χωλαίνει ο Γιώργος Κατσατής, ένας από τους δύο παίχτες που είναι στην δεκάδα του Ερμή και είναι στο όριο των καρτών. Κινδυνεύει δηλαδή να απουσιάσει από το επόμενο καθοριστικό παιχνίδι, ό,τι και να γίνει σήμερα για τον Ερμή, το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο και ακολουθεί επίσης εκτός έδρας παιχνίδι με την Δόξα. Κρίνονται πάρα πολύ σημαντικά ο Μπανούσης, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι επίσης στο όριο των καρτών. Από πλευράς Ομόνιας, από τους 11 που ξεκινούν το παιχνίδι, μόνο ο Ψε, ο οποίος και σήμερα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αντζακούν, το φάουλ είναι για τον Ερμή, επιθετικό. Δίνει το χέρι του ο Τζιονίς. Είδατε, Μπανούση και Λέοντιο Τράτσου. Παραπαντής για Μπανούση. Ο Μαύρου παραφύγει στην πλάτη της άμυνας. Ο Βίντρα γύρισε για Μεχίας. Ο Ραμίρες κατεβάζει στο χώρο του κέντρου. Έχει αριστερά του τον Κολοβό. Σε αυτόν πάει μπάλα. Κάνει κίνηση στον κενό χώρο ο Ραμίρες. Το ίδιο και ο Τζονής. Ο Κολοβός βλέπει την κίνηση του Αντζακούν απέναντι. Έκοψε ο Εγκαγκά. Στο αριστερό άκρο της άμυνας σήμερα. Αντζακούν με Λόρα. Κέρδισε ο Μπουλά. Ποιος ξεκινά το παιχνίδι αριστερά και δεξιά ο Κατσατής. Στα άκρα της επίθεσης. Η κόντρα από τον Αντζακούν. Κεφαλιά, φάουλ του Μαυρία πάνω στον Πάνουζη. Πήγε πιο ψηλά ο Λαδίτης, αμυντικός του Ερμή, με καθυστέρηση ο Μαυρίας. Ξανά, πως έπεσε πάνω στον Κωνσταντίνο Μπανούση. Εγκαγκά στην ευθεία για Μπουλά. Ένα από τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα. Τον Γκαγκά επίσης. Μακρύευ και Τάσος Λαγός. Είναι στον πάγκο σήμερα για τον Χρήση Μιχαήλ. Για ακόμα ένα παιχνίδι και τα τρία μεταγραφικά αποκτήματα της Ομόνιας στην ενδεκάδα. Μαυρίας, Κολοβός και Αντζακούν. Ακούσαμε νωρίτερα και για τον Μάρκο Μότα. Είναι έτοιμος, είναι θέμα καθαρά για Γιάννη Αναστασίου πότε θα τον χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά. Κολοβός έσπρωξε, έκανε στη συνέχεια και χέρι. Το πρώτο φάουλ έδωσε ο διαιτητής. Έπαιξαν γρήγορα το Ερμή με τον Πουτζουρί. Μαλών. Ο Μαυρίας πολύ ωραία φάουλ. Στο χώρο του κέντρου ήδη 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, 4 φάουλ στο παιχνίδι. Γκόμεθ. Είδαμε ξανά το πώς έγινε το φάουλ πάνω στον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού. Κούσουλος. Και αυτό σε γνώριμα λιμαριά, στο αμόχωστο. Εδώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Γκόμεθ. Κάνει κίνηση ο Τζονής. Κρατά μπαλό ο Γκόμεθ. Θα περάσει τώρα για Κολοβό. Ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Ραμίρες ξανά για τον Κολοβό. Έκοψε ο Μαρτίνιου καπομάκρυνο Μπουτζουρί. Σε αντίπαλο μπαλά. Κούσουλος. Αντζακούν. Θα χάσει με φάουλ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Μαυρίας από δεξιά. Βλέπει τις επιλογές του. Κάνει σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Ο Τσονής στην κεφαλιά. Άστοχη, πολύ άστοχη. Πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι ήταν αυτή. Για την Ομόνια στο πέμπτο λεπτό. Από την σέντρα του Μαυρία και την κεφαλιά του Τζονί. Από την πίεση εκεί του Πουτζουρί. Αραμπαντζής. Μαρτίνιουκ,
Δεν βρήκε την μπάλα. Γκόμεθ. Ντεβέσα συνδυάζεται με τον Μαρτίνιουκ. Παρέμβαση από τον Τζονί Πλάγιο για τον Ερμή. Να, εδώ πρώτο σκόρερ του Ερμή, Γιάννης Ταραλίδης. Έχει πετύχει το 40% των τερμάτων του Ερμή στο φετινό πρωτάθλημα. Τα 6 από τα 15 δηλαδή. Σχεδόν όλα από στιγμένες φάσεις. Έξι γκολ έχει και ο πρώτος σκόρερ της Ομόνιας, που επίσης δεν είναι επιθετικός, ούτε καν μεσοεπιθετικός. Κλέβει ο Κούσολος, παραχωρεί Πλάγιο. Ο Γκόμεθ φυσικά με 6 τέρματα. 6 και ο Ταραλίδης. Είναι μια απάντηση και για τον Ερμή, αλλά και για την Ομόνια, γιατί η σεζόν μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται όπως θα το ήθελαν. Όταν δεν έχεις τα γκολ από την επιθετική γραμμή, λογικό είναι και τα αποτελέσματα να μην είναι τα ιδανικά. Η Σέντρα πέρασε από όλους, δεν υπήρχε εκεί παίχτης του Ερμή στην πορεία της μπάλας. Out για την Ομόνια. Νιχίας ψάχνει τον Κολοβό. Θα βάλει σωστά το σώμα του Μαλών. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. 6 λεπτά για κάτι, Ανδρέα Βεντούρη στο παιχνίδι. Αρκετές διακοπές, αρκετά φάουλ μέχρι στιγμής. Δεν επιτρέπουν στο παιχνίδι να αποκτήσει ένα καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Ναι, ναι. Γενικώς ρυθμό δεν έχει το παιχνίδι. Ούτε καμία ομάδα μπόρεσε να επιβάλλει έστω στην αρχή των πολιτικών ρυθμών. Είναι αρκετά τα λάθη, τα φάουλ. Είδαμε και τώρα μια λαθασμένη μεταβίβαση από πλευρά Ομόνια. Είναι και νωρίς ακόμη. Είναι και σίγουρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Οι περισσότερες οδηγίες δίνονται από τον τεχνικό του Ερμή, τον Χρήση Μιχαήλ, που ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν πιο γρήγορα σε μια-δύο περιπτώσεις. Μία φορά έτσι μια οδηγία από τον Γιάννη Αναστασίου. Εντάξει, είμαστε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Βλέπουμε και από τις έστω λίγες οδηγίες τα πρώτα πράγματα που θέλουν να δουν από την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Είδαμε τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν ακούσαμε, αλλά τον είδαμε να δίνει οδηγίες. Εντάξει, τον Χρήση Μιχάλη τον μάθαμε τα τελευταία χρόνια ότι ζει αρκετά έντονα τα παιχνίδια στον πάγκο και είναι ένας προπονητής που δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Το φάουλ που κερδίζει ο Ερμής με τον Εγκαγκά. Πάει κοντά ο Λιοντοστράτσος. Ξανά εδώ το φάουλ του Τζονί. Πάνω στον Εγκαγκά. Βγήκε επικίνδυνα ο Τζονίς. Είναι καλά ο Εγκαγκά, σηκώνεται. Ο οποίος είχε και μια σύγκρουση αργότερα με τον Μαυρία. Ήδη 8 φάουλ σε ούτε καν 8 λεπτά. Ένα φάουλ κάθε 55 δευτερόλεπτα. Εκτελείται προς την περιοχή. Κόβιον Γκόμες. Αντζακούν. Για τον Κολοβό είδε την κίνηση του Ραμίρες. Γρήγορα στην μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ το Κουατσίκα. Η μπάλα ούτως ή άλλως είχε χτυπήσει στα πόδια του Ραμίρες. Θα ήταν πλάγιο για τους γηπεδούχους. Φάουλ έχει υποδείξει ο Λιόντιο Στράτσο. Ξανά εδώ. Ο Ραμπαντζής έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ψάχνει τον υψηλόσωμο Μαύρου. Ο Γκόμεθ έκοψε. Μαρτίνιουκ. Ο Κουατσίκα δίνει ύψος στην μπάλα. Κεφαλιά του Ψε προς τα πίσω. Ο Μαύρου, ο Ψε πίσω για τον Μεχίας. Μπίντρα για τον Αντζακούν, πιέζεται από τον Μαρτίνιουκ. Ξανά πίσω για τον τερματοφύλακα του Τριφυλιού. Θα προλάβει ο Ψε, αλλά στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 10ο λεπτό του αγώνα, τον οποίο φέρνουν κοντά μας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος GAP Βασιλόπουλος με την υπηρεσία διεθνών μεταφορών Courier UPS. Μαλόν στον Ψέιμπαλα με την πρώτη απομακρύνη.
Γουατσίκα. Συγκρούστηκε με τον Ραμίρες στον αέρα. Μένει κάτω ο Κωσταρικανός. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι και σωστά διακόπτει το παιχνίδι διαιτής και καλεί το ιατρικό τσίμ της Ομόνιας να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι. Κουατσίκα και Ραμίρες. Κεφαλιά του Τζονί, πολύ αστοχή στο 5ο λεπτό μετά από σέντρα του Μαυρία. Είναι η μοναδική τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Ευκαιρία για τον Χρήση Μιχάλη να δώσει κάποιες οδηγίες στον Τεβέσα. Με ελεύθερο διαιτητή θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Μεχίας για Βίντρα. Γκόμεθ. Για Τζονί. Ο οποίος αυτά τα πρώτα λεπτά κινείται στον κεντρικό διάδρομο και ο Κολοβός είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Μαυρίας με Αντζακούν. Λόρα, υπό την πίεση εκεί των γηπεδούχων, η μπάλα γυρίζει πίσω για τον Μεχίας. Κούσουλος κάνει κίνηση ο Τζονίς. Προτιμά να παίξει σίγουρα για τον Βίντρα. Ωραία για Λόρα. Κάνει κίνηση ο Μαυρίας. Με την πρώτη πήγε να δώσει για Τζονί. Έρχεται ο Λόρα. Κόβει ο Μπανούσης. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Ντεβέσα. Πλάγιο για τον Ερμή. Για πρώτη φορά βάλαν την μπάλα κάτω και έπαιξαν γρήγορα οι παίχτες της Ομόνιας. Έφτασαν μέχρι την περιοχή. Μαύρο. Μαρτίνιουκ. Θα δώσει για Κολοβό. Τζονίς δυνατά στην φάση. Ο Μαρτίνιουκ κλέβει καθαρά την μπαλά. Ντεβέσα. Δεν είναι καλό το πρώτο κοντρόλ. Έδωσε την ευκαιρία στον Γκόμεθ να κερδίσει. Και εδώ υπάρχουν προποθέσεις για την Ομόνια. Ο Αντζακούν στην πλάτη. Πρώτος στην μπάλα ο Αραμπαντζής. Μπροστά από τον Ραμίρες. Είχε και την επιλογή του Μαυρία. Ξεκίνησε να κάνει κίνηση και από αριστερά ο Κολοβός. Καλή σκέψη, αλλά η πάσα ήταν πολύ δυνατή για τον επιθετικό της Ομόνιας. Η οποία μάνα το έψαξε το προηγούμενο διάστημα για να εντάξει στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή για την επιθετική γραμμή. Προσπάθειες δεν καρποφόρησαν. Έτσι πάρθηκε απόφαση για να επανεγγραφεί στο ρόστερ ο Μάρκο Μότα. Η μεταγραφή, η οποία το περασμένο καλοκαίρι σχολιάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη, από αυτές που έκανε η Ομόνια και δεν ήταν λίγες. Είχε όμως την ατυχία να τραυματιστεί σοβαρά, ακολούθως να διαγραφεί από το ρόστερ και πλέον είναι και πάλι διαθέσιμος ακόμη να φάω στο παιχνίδι, αυτή τη φορά για την Ομόνια. Παρατηρήσεις στον Μαρτίνιουκ, όπως και νωρίτερα ο ίδιος ο Τζονίς και ο Μαρτίνιουκ. Κάνει ένα επικίνδυνο φάουλ. Ακόμη ένα αυτό υπέρ για τον Ερμή. Κουτσουρίς. Κρατά περισσότερο μπάλα η Ομόνια, χωρίς να καταφέρει να γίνει επικίνδυνη μέχρι στιγμής. Ο Ερμής πάει να πιέσει ψηλά, παραχωρεί το πλάγιο ο Μπουλά. Ο εξάχρονος ακραίος επιθετικός από την σημερινή Γουινέα, με πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Football League και τον Κισαμικό, αλλά και τη Ξάνθη. Μαυρίας, ο Τζονίς δεν προλαβε και τώρα ο Ντεβέσα. Είναι γρήγορος ο Μπουλά. Είχε απέναντί του τον Λόρα, κάνει κίνηση ο Μαύρου. Ο Μπουλά προς πίσης, πατά περιοχή, προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από δύο ποδοσφαιριστές. Θα κάνει το γύρισμα, ευκαιρία τον Ερμή. Πρώτης γραμμής ο Βίντρα. Από το πλασέ του Ντεβέσα, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τον Ερμή. Κερδίζει φάουλ η Ομονία με συμπλήρωση 15 λεπτών. Από την ωραία κίνηση του Μπουλά από αριστερά. Ξανά εδώ πώς κατάφερε να διάσει Λόρα. Δεν πρόλαβε ο Μαυρίας στο γύρισμα. Στην κίνηση το σιούτ από τον Ντεβέσα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μαυρίας και Κούσουλος έστησαν τείχος στο δεξί πόδι του αρχηγού, του Λούκα Βίντρα. Χτύπησε η μπάλα. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Είναι για τον Ερμή. Ακόμη μια διακοπή, αυτή τη φορά ο Αντζακούν είναι στο έδαφος. Έχουμε και τον Γιάννη Αναστασίου. Φωνάζει κοντά του τον Μαρίνο τον Τζονί. Βλέπουμε ξανά τον Αντζακούν. Μόνος του έπεσε εκεί. Αποχωρεί πάντως. Χωρίς να δείχνει να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Θα επιστρέψει. Με την πρώτη ευκαιρία. Έδωσε τις οδηγίες του στον μικρό τον Τζονί. Ανδρέα Βεντούρη, 16-17 λεπτά, 0-0. Να δούμε αν αυτή η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι αλλάξει λίγο την εικόνα προς το καλύτερο, ευχόμαστε. Ναι, προφανώς. Εντάξει, ήταν ομολογουμένως πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να δούμε αυτή τη φάση για την ομάδα, Ανδρέα. Ο Ψε προλαβαίνει. Έχει απέναντί του τον Μαλόν. Θα κάνει σέντρα με πολύ δύναμη, πολύ αστοχή απευθείας έξω. Συνεχίζει, Ανδρέα. Γεγονός ότι η Ομόνια δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά, δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Ο Ερμής έχει δώσει βάση στον αστρατική του λειτουργία και τα πάει μέχρι στιγμής, θα έλεγα, περίφημα. Έχει κλείσει τους χώρους. Αμέσως, για παράδειγμα, μετά την ευκαιρία του Ντεβέσα, ο Χρήστης Μιχάλη έδωσε οδηγία για επιστροφή των ποδοσφαιριστών του στις θέσεις του, δείγμα το πόσο πολύ δίνει σημασία και βάρος στο να μην χαθεί η αυτοσυγκέντρωση και να είναι απόλυτα προσιλωμένοι οι ποδοσφαιριστές στο πλάνο του. Κυρίως αν θέλει στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να χτυπήσουν είτε με αντεπιθέσεις είτε με κάποιες τομικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην προηγούμενη φάση, που είναι αλήθεια ότι όλα άρχισαν από τον Μπουλά και την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε εδώ στο Ντεβές, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Δεν είναι καλός γενικά ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ακριβώς διότι και η Ομόνια δεν μπορεί να κάνει σωστούς συνδυασμούς για να μπορέσει να βγει μπροστά. Ο Ερμής είναι πολύ καλά στημένος μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αποφύγει τα σοβαρά λάθη πίσω στην άμυνα. Δεν επέτρεψε στους πράσινους να γίνουν απειλητικοί. Και σιγά σιγά αυτός βγαίνει μπροστά όπως και τώρα. Ακόμη ένα φάουλ. Πήγα να πω ότι και επίσης ένας βασικός λόγος είναι τα πάρα πολλά φάουλ που έχουμε στο παιχνίδι. 13ο, 14ο ήταν αυτό σε 18,5 λεπτά αγώνα. Έχει τότε δική του σημασία με έναν διαιτητή όπως λέει ο Λεώτιος Στράτος, ο οποίος δεν είναι ο διαιτητής ο οποίος σφυρίζει εύκολα φάουλ. Δεν δικαιώνει πάντως μέχρι στιγμής αυτή του τη φήμη το φάουλ με τον Μπουλά, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Το σκηνικό μεταφέρεται στο ύψος της περιοχής της Ομόνιας. Κίκε Μπουλά, έξυπνα επικίνδυνα, αλλά εκεί ο Μαυρίας θα κόψει. Ο Λόρα κατεβάζει και απομακρύνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ραμίρες για Αντζακούν, ξανά για τον Κωσταρικανό. Πρώτος στην μπάλα ο Εγκαγκά. Αντζακούν στην ευθεία για Ραμίρες, πρώτος ο Κουατσίκα για ακόμη μια φορά. Παραχωρεί πλάγιο για την Ομόνια. ...20 λεπτά στο παιχνίδι, η μοναδική πραγματικά καλή στιγμή του αγώνα... ...στο 15 για τον Ερμή με τον Ντεβέσα. Λόρα. Ψάχνει απέναντι Κολοβό.
με πλάτη τον Μαλόν, προσπαθεί να βρει χώρο να γυρίσει, δίνει για Τζακούν, κλείνεται αριστερά για Πτσέ και πάλι Κολοβός. Βλέπει το ανέβασμα του Γκόμεθ, θα περάσει για Τζακούν, Λόρα Μαυρίας, δεν είναι καλή πάσα, διεκδικήσει με εκεί μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Ερμή. Εκτελεί γρήγορα Γκαγκά. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Μαυρίας. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Ο Βίντα πρώτος γυρίζει την μπάλα για τον Μεχίας. Πάει να πιέσει ο Μπουλά τον αρχηγό της Ομονίας, πίσω και πάλι για τον Μεχίας, αυτή τη φορά υπό την πίεση του Μαύρου. Ψάχνει μακρινή πάσα τον Μαυρία, βάλε έξυπνα το κορμί του. Ο Εγκαγκά, η μπάλα καταλήγει εκτός στα δύο. Γκόμεθ. Δυσκόλεψε λίγο τη ζωή εκεί του Ψε, ο οποίος πρόλαβε. Κούσουλος για Βίντρα. Μαυρίας για Τζακούν. Στον κενό χώρο, πολύ μακριά από τον Μαυρία, θα κερδίσει το κόρνερ. Έπεσε εκεί ο Εγκαγκά, δεν φάνηκε να του κάνει φάουλο ακραίος επιθετικός της Ομόνιας. Όντως έπεσε πολύ εύκολα ο αριστερός μπακ του Ερμή και το κόρνερ με τον Γκόμεθ για την Ομόνια στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Τελείω Γκόμεθ, χαμηλά, δεν βγήκε η κομπίνα, παρέμβαση εκεί από τον Μαύρου, ο Μπουλά προσπαθεί να κρατήσει, να δώσει και χρόνο στους συμπαίκτες του να ανεβούν, αυτό συμβαίνει. Μαρτίνιουκ με προϋποθέσεις. Πλησιάζει την περιοχή, δίνει για Κατσατή, ξανά για Μαρτίνου, ο οποίος έχει πολύ καλό πόδι, για τον Μπουλά. Γύρισε πίσω Ομόνια, εξαιρετική προσπάθεια από τον Μπουλά, πέρασε από δύο, κόπηκε από έναν τρίτον, τον Ψε. Και με όλη την Ομόνια πίσω, στην άμυνά της, εκεί μόνος ο Μπανούσης, αλλάζει με τον Ταραλιδί. Και πάλι κάτω Αντζακούν. Και δεύτερος ποδοσφαιριστής, ο Ραμίρες. Δύο παίκτες της Ομόνιας, Ραμίρες και Αντζακούν είναι στο εδάφος. Αντζακούν για δεύτερη φορά, αν λέει κάτι αυτό. Ανδρέα Βεντούρη. Προφανώς κάτι λέει, διότι άρον-άρον ο Άλεξ Σουάρες ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Άρα όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι τελειώνει κάπου εδώ, προώρα, για τον Αντζακούν. Αποχωρεί απογοητευμένος. Γιάννης Αστασίου, ο οποίος είχε μισή ντουζίνα προβλήματα απουσίας λόγω τραυματισμού, λόγω ανετοιμότητας, λόγω ίωσης. Βλέπει τώρα και τον Αντζακούν, ένα βασικό στέλεχος της ομάδας του, να αποχωρεί. Ετοιμάζεται ο Σουάρες. Από ό,τι φαίνεται θα επαναρχίσει το παιχνίδι και θα παίξει για λίγο με 10 παίχτες η Ομόνια. Κατευθύνεται τώρα εκεί στον χώρο του κέντρου. Θα γίνει τώρα αλλαγή. Αναγκαστική, νωρίς στο παιχνίδι για την Ομόνια. Έξω Αντζακούν, μέσα Άλεξ Σουάρες. Αλλαγή για την Ομόνια. Βγήκε με το νούμερο 20 Αντζακούν και βγήκε με το νούμερο 8 ο Σουάρες. Η αλλαγή είναι προς ώρα της Γκίνκο και ταξιδιωτικό γραφείο Μιχάλης Ανδρέου. Η τέταρτη παρουσία του Αντζακούν στο πρωτάθλημα ήταν σύντομη. Αραμπαντζής για Κουατσίκα. Πάει να πιέσει ο Σουάρες. Αραμπαντζής.
Ο Γκόμεθ κεφαλιά. Παρέμβαση από τον Μαρτίνιου μπροστά από τον Κολοβό, ο οποίος τρέχει να πιέσει τον Μαλόν. Αυτός δεν ρισκάρει, στέλνει την μπάλα μπροστά. Ο Κούσουλος, ένα γέμισμα. Να δούμε τον Μαυρί αν μπορεί να το εκμεταλλευτεί από το σώμα του. Η μπάλα περνά εκτός το πλάγιο για τον Ερμή Ανδρέα Βεντούρη. Θα έχουμε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια. Ο Ραμίρες δεν μπορεί να συνεχίσει ούτε αυτός. Ετοιμάζεται ο Ζήβες να περάσει το παιχνίδι. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή και αυτή για την Ομόνοια μέσα σε ουσιαστικά στο ίδιο λεπτό. Βρέθηκαν και οι δύο παίχτες κάτω στο έδαφος. Παίζει με 10 ποδοσφαιριστές η Ομόνοια μέχρι να γίνει η αλλαγή, μέχρι να περάσει το παιχνίδι ο Ζήβετς. Τζονής. Χάνει πολύ νωρίς δύο βασικούς ποδοσφαιριστές που τους εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού και μένει από πάρα πολύ νωρίς επίσης με μόλις μία αλλαγή στο χέρι μετά και την είσοδο του Ζήβετς αλλά και του Άλεξ Σουάρες. Πλέον στον πάγκο διαθέσιμη είναι ο Παναγία, ένα πνευματικό θεματοφύλακα. Να δούμε τον Άλεξ Σουάρες από πλάγια. Ο Κουατσίκα πάει να τον κλείσει. Προσπαθεί να κερδίσει κόρνερ περισσότερο εκεί ο Πορτογάλος χωρίς επιτυχία. Παναγία, Μανρίκες, Γκαφούρ, Λόε και οι δύο νεαροί Χαραλάμπους και Κακουλής. Το Ζου την μπάλα σταματά στα πόδια του Κουατσίκα από την προσπάθεια του Γκόμεθ. Ο Βίντα εκεί με τον Μαυρού. Οι κόντρες. Σουάρες δεν μπορεί, ο Κουτσούρης στην πλάτη του Ψε πήγε να βρει τον Κατσατή. Κρατά μπαλά και κάνει πολύ ωραία κίνηση ο Κατσατής. Προσπαθεί να τον κλείσει ο Ψε. Το γύρισμα κόβει ο Κούσουλος. Επιμένει ο Ερμής με Ντεβέσα. Το σφαιριστή ο οποίος έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η σέντρα, ο Κουτσούρης εκεί παρέμβασε τελευταία στιγμή από τον Λόρα σε κόρνερ. Καλή προϋπόθεση για τον Ερμή από την σέντρα του Ντεβέσα. Έκανε κίνηση φορ. Ο Μπουτσουρίς τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Λόρα. Δείτε τον Μπουτσουρί μόνος. Παρέβασε τελευταία στιγμή σωτήρια από τον Λόρα. Πολύ καλή στιγμή. Μπορεί να μην καταγράφει και σαν τελική προσπάθεια. Κόρνερ με Μπουλά. Εκτελεί. Δεν βγαίνει Μεχίας. Ο Μαλόν κατεβάζει για Ντεβέσα απέναντι από το Βίντρα. Θα περάσει χαμηλά το γύρισμα. Παρέμβαση και πάλι από τον αρχηγό της Ομόνοιας. Νέο κόρνερ. Ο Ζήβετς εντωμεταξύ είναι ακόμη στον πάγκο. Δεύτερο κόρνερ για τον Ερμή. Τώρα πάει εκεί. Θα περάσει στο παιχνίδι. Με 11 συνεχίζει η Ομόνοια. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Λέντο Πράτσο. Θα πάμε σε λίγο με το κόρνερ να συζητήσουμε με τον Ανδρέα Βεντούρη. Ποιος θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης, είναι και αυτό ένα θέμα. Μπουλά σε ακόμη μια στημένη φάση, χαμηλά στο πρωτοδοκάρι, εύκολα Μαυρίας. Ντεβέσα. Μπουλά. Ωραία κίνηση. Ακόμη ένα κόρνερ και αυτό για τον Ερμή. Και αυτό από την προσπάθεια του Μπουλά, ο πιο δραστήριος παίχτης μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είδατε και τον Ζήβετς. Ο Ραμίρες αποχώρησε, ο Ντάκ Πιουσάρ είναι τραυματίας. Διαγράφηκε και ο Γκρίνιτς. Τρεις κεντρικοί επιθετικοί. Ο Βίντρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον ώμο. Ας συμβεί γι' αυτό, όταν βλέπουμε να συνεχίζει πάντως. Σφυρίζει ο Τράτσου. Ο Μπουλά στην εκτέλεση και πάλι στο πρώτο δοκάρι. Αυτή τη φορά λίγο πιο ψηλά, που μακρύνει και πάλι η άμυλα της Ομόνοιας. Ο Κολοβός κερδίζει την κόντρα. Πήγε να περάσει για Ζήβετς. Η μπάλα στα πόδια του Ντεβέσα και πάλι για Μπουλά. Κάθε πάσα εξαιρετική, ο Πουτσουρίς προσπαθεί να μείνει όρθιος καταρχήν. Δεν έχει επιλογές. Πίσω για Μαρτίνιουκ. Μπουλά.
Με πολύ δύναμη μπάλα θα περάσει από όλους. Αυτή η, ας την χαρακτηρίσουμε, μίνι πολιορκία του Ερμή φτάνει στο τέλος της χωρίς να φέρει κάτι. Αντρέα Βεντούρη, Κολοβός η απάντηση στο ερώτημα. Κολοβός, ναι, ναι. Ο Κολοβός πήρε ήδη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ζίβετς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Μαυρίας δεξιά. Πάντως καλού κακού, ο Γιάννης της Αναστασίου έχει σηκώσει τον Καφούρια ζεσταμά. Αλλά φαίνεται ότι ο Βίτρα θα συνεχίσει κανονικά. Δεν δείχνει ότι... Αν δείχνει έχει μία ενόχληση, κρατάει τον νόμο του, αλλά προς το παρόν συνεχίζει. Θα δούμε, θα δούμε. Ζίβετς. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα πήγε να βρει με κεφαλιά τον Κολοβό. Εγκαγκά παραχωρεί το πλάγιο για την Ομόνια. Έκανε ήδη δύο αναγκαστικές αλλαγές ο Αναστασίου. Γκόμεθ. Πρωταγωνιστής του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Χάνει χωρίς φάουλ ο Σουάρες. Ο Ντεβένσα ανεβαίνει, έχει χορό. Πλησιάζει. Τώρα πάει να τον πλησιάσει ο Κούσουλο. Ζήνει για Μαύρου. Παρέμβαση εκεί καθοριστική και πάλι από τον Βίτρα. Πλάγιο για τον Ερμή. Ο οποίος είναι πιο επικίνδυνος εδώ και αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Μπορεί να μην φτιάχνει ευκαιρίες, αλλά φτάνει με μεγαλύτερη ευκολία κοντά ή και μέσα στην περιοχή του Μεχίας. Μπουλάει για Μαρτίνιουκ. Ντεβέσα, δεν πέρασε η πάσα του. Γκόμεθ. Λόρα για Σουάρες. Θα χάσει από τον Μαρτίνιουκ. Κάνει και λάθος με τη σειρά του όμως. Εντίωξε ο Κούσλος. Κολοβός πάει να πιέσει τον Κουατσίκα πίσω για Άραπαντζή. Έσπρωξε με τα χέρια όψε. Κάτι πάει να γίνει, πάει να ανεβεί λίγο ο ρυθμός του αγώνα. Κούσουλος, πρώτος στην μπάλα. Πολύ δυνατή πάσα του για τον Κολοβό. Ακούστηκε σφύριγμα για φάουλ πάνω στον αμυντικό της Ομόνιας. Τσιονής. Ζίβετς για Ψε. Ξανά για τον Σλοβενό. Κούσλος. Ο Μαλόν θα βγει πρώτος. Κουτσουρίς ελέγχει. Από την πίεση του Ζίβετς θα δώσει για Κουατσίκα. Κούσλος κατεβάζει ωραία. Κλείνεται. Το πλάγιο είναι για τον Ερμή. Από την κόντρα και το σώμα του Κούσλου πέρασε εκτός. Κατσουατής. Δύσκολο γίνει να περάσει ανάμεσα από τρεις. Από την κόντρα στον Μαύρο μπάλα. Ο Βίντρα διώχνει αλλά όχι αποτελεσματικά. Κατσουατής. Σέντρα. Ο Βίντρα. Το πλάγιο και πάλι για τον Ερμή. Μαλόν. Με την πρώτη σέντρα ο Κούσουλος απομακρύνει. Έρχεται ο Εγκαγκά. Μπουλά, τα κουνάκι και πάλι για τον Εγκαγκά. Μαρτίνιουκ. Πέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Κυρίως από αριστερά όπως και τώρα επιτίθεται η ομάδα του Χρήση Μιχαήλ. Σε αυτά τα πρώτα 34 λεπτά του αγώνα. Κολοβός κατεβάζει για Άλεξ Σουάρες. Λάθος. Πάσα για αντίπαλο ήταν αυτή. Τον Κατσατή. Από εκεί στον Μπουλά. Κόβει ο Λόρα. Δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα η Ομόνια στα τελευταία λεπτά. Είναι και αναγκαστικές αλλαγές και εσωτερικές αλλαγές. Φάουλ για τους πράσινους. Το 35 παίζουμε. Τον αγώνα φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown. Και όμιλος GAP Βασιλόπουλος με την υπηρεσία Διεθνών Μεταφορών Courier UPS. Με το τέλος του αγώνα δείτε την αναβαθμισμένη αθλητική μας εκπομπή. Ώρα για μπάλα. Και λάβετε μέρος και στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Προβλέψτε και κερδίστε.
και διεκδικήσετε δωροκουπόνι αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα ΣΥΤΑ και ταυτόχρονα μπαίνετε και στην μεγάλη κλήρωση για τα ταξιδιωτικά πακέτα για τους τελικούς UEFA Champions League, Europa League. Πλησιάζει η επανέναξη και των δύο διοργανώσεων. Όλα τα παιχνίδια ζωντανά και αποκλειστικά από τα κανάλια της ΣΥΤΑ Vision από την ερχόμενη εβδομάδα. 12-13 Φεβρουαρίου, Champions League, 14 του μήνα, Europa League. Σουάρες, έκοψε ο Κουατσίκα. Κάνει καλή δουλειά πίσω στην άμυνα. Ο Ενκανκά ανεβαίνει, έχει μαζί επιλογή των Μπουλά. Σε αυτόν πάει μπαλά, το σούτ στο σώμα του Λόρα. Ωραίος συνδυασμός Μπουλά με Ενκανκά. Οι δύο είναι φερμένοι. Και πάλι για Ενκανκά, θα προλάβει, όχι. Σηκώθηκε το Σιμεάκι. Και πέραν από την εκπομπή ο Ράγια Μπάλα, όπου μπορείτε να δείτε την δράση από όλα τα γήπεδα, όχι μόνο τα κυπριακά, από όλα τα προαθλήματα που υπάρχει μετάδοση από τα κανάλια της ΣΥΤΑ Vision και το αγγλικό πρωτάθλημα. Η 25η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό παιχνίδι West Ham Liverpool, η οποία Liverpool είδε την City να μειώνει στους 2 βαθμούς μετά τη χθεσινή νίκη στον Derby με την Arsenal και θέλει να επαναφέρει τη διαφορά στους 5 βαθμούς στις 10 ΣΥΤΑ Vision Sports 2 και HD. Βράση και σε Ιταλία σε 2 δόσεις στις 8 Frosinone Lazio, στις 10 Cagliari Atalanta και φυσικά ο Ράγιαν Μπάλας στις 9 ΣΥΤΑ Vision Sports 1 με Κωνσταντίνο Χαραμπίδη, Γιώργο Σαββίδη και επίσης ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής, όχι πρώην, αλλά τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα και τα κάνει και πολύ καλά. Από ό,τι φαίνεται ο Ανδρέας Κάρο. Εδώ ξανά η κίτρινη κάρτα στον Μαλόν για αυτό το φάουλ. Έπεσε επικίνδυνα εκεί στα πόδια του Ζίβετς. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Το φόλ εκτελέστηκε προς τα πίσω. Βίντρα. Από τον Μαυρία στον Λόρα. Προσπαθεί να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα η Ομόνια. Να βγει οργανωμένα μπροστά. Ο Τσονής. Θα χάσει από τον Κατσιατίν Ντεβέσα για τον Μαύρου. Άλλου κοιτούσε ο επιθετικός του Ερμή. Άλλαξε επιθετική τριάδα της Ομόνιας. Ξεκίνησε με Μαυρία δεξιά, αριστερά τον Ζίβετς και κορυφή τον Ραμίρες. Τώρα στην κορυφή ο Κολοβός, αριστερά ο Ζίβετς, δεξιά παραμένει ο Μαυρίας. Ο Σουάρες μαζί με Γκόμεθ και Τσιονί στον χώρο του κέντρου. Ζίβετς κάνει κίνηση ο Κολοβός. Ήταν σε θέση ο Σάι σωστά. Πήγε να περάσει για ψε. Η σέντρα, ο Τσιονί στην κεφαλιά. 0-1. Μαρίνο Τσιονί. Ουσιαστικά στην πρώτη ξεκάθαρη ευκαιρία της Ομόνιας, ο Τσιονίς θα νικήσει με πολύ ωραία κεφαλιά τον Αραπαντζή. Έπιασε στον ύπνο εκεί τους αμυντικούς των φτεροπόδαρων. Πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα ο μικρός. Να βρεις εδώ, το χαίρεται, το πανηγυρίζει. Από σέντρα του Ψε βρέθηκε αμαρκάριστο στην καρδιά της μικρής περιοχής ο Τσιονίς. Και με ωραίο στυλ, άψογη κεφαλιά, νίκησε τον Αραμπατζή. Ξανά εδώ πώς ξεκίνησε η φάση. Ο Μπανούσης δεν είδε, εικάζω, την κίνηση του νεαρού στην πλάτη του. Κεφαλιά που θα ζήλευε και ο Ντάρπι Σάιαρ. Ερμής 0, Ομόνια 1. Ξανά η υπέροχη σέντρα, συστημένη σέντρα του Ψε. Πόσο ψηλά ανέβηκε ο Τσιονίς. Με κεφαλιά νίκησε τον Αραμπαντζή. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 40 λεπτά στο παιχνίδι, ανοίγει το σκόρ η Ομόνια. Να δούμε πρώτα τον Κούσουλο. Δείχνει να ελέγχει εκεί υπό την πίεση του Ντεβέσα. Δεν έχει επιλογές. Ψάχνει στήριγμα. Του δίνει ένα ο Γκόμεθ.
Θα σηκώσει για να διώξει. Κλείνεται. Γυρίζει. Ντεβέσα με το χέρι. Με το αριστερό χέρι πήγε να κατεβάσει. Έδωσε την λύση για τον Γκούσουλ, ο οποίος φάνηκε εκεί να κλείνεται και να δυσκολεύεται. Θα βοηθήσει να δούμε καλύτερο παιχνίδι τον γκολ της Ομόνιας, Ανδρέα Βεντούρη. Συνήθως έναν γκολ βοηθάει το παιχνίδι. Είναι και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντως είναι αλήθεια ότι σε αυτό που μου ανέφερε λίγο μετά την δείξη του γκολ, ότι η Ομόνια σκουραίει ουσιαστικά στην πρώτη φάση που έφτιαξε. Τα βρήκε έτσι πολύ σκούρα, θα έλεγα, στην καλωστημένη μέσω αμυντική γραμμή του Ερμή και στο πλάνο από του Χρήση Μιχαήλ, που ήθελε, θέλει τους ποδοσφαιριστές του να πιέζουν ψηλά και πάνω στην μπάλα. Ωστόσο κατάφερε να εκμεταλλευτεί την στιγμή που βρήκε τον κενό χώρο και με τον νεαρό τον Τζονίνο να πάρει κεφάλι στο σκορ. Να δούμε και τι θα αλλάξει όσον αφορά, έχουμε και κίτρινη κάρτα εδώ. Στον Γκόμεθ. Να δούμε τι θα αλλάξει όχι μόνο γενικότερα στο ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά και στην τακτική των δύο ομάδων. Ίσως όχι τώρα, αλλά κυρίως μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ για τον Ερμή. Βλέπουμε ξανά πώς το κέρδισε. Χωρίς να έχει καμία πιθανότητα να παίξει μπάλα ο Γκόμεθ, έκανε το φάουλ. Πρώτη κίτρινη και απέκτη της Ομόνιας ο Γκόμεθ. Η πρώτη τελική προσπάθεια, αλλά δεν ήταν ευκαιρία η Αγκόλ, ήταν πάρα πολύ άστοχη και φαγέταν και πάλι από τον Τζενουή σε σέντρα του Μαυρία. Η δεύτερη φορά που βρέθηκε μέσα στην περιοχή ο μικρός, αυτή τη φορά τελείωσε με ωραίο στυλ την φάση και άνοιξε το σκορ. Η εκτέλεση του φάουλ, ο Μεχίας βγαίνει σταθερά μπροστά από τον Άλεξ Σουάρες. Μια Ομόνια που ούτως ή άλλως δεν σκοράρει πολύ συχνά μακριά από την έδρα της. Το σημερινό είναι το 10ο παιχνίδι εκτός έδρας και έχει πετύχει με το σημερινό μόλις 8 γκολ. Οπότε το στοίχημα για τους πράσινους, για το υπόλοιπο του αγώνα είναι να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο ανασταλτικά. Ιδανικά για αυτούς να κρατήσουν το 0. Από την άλλη όμως ο Ερμής, βρισκόμενος πλέον με την πλάτη στον τοίχο, είναι σίγουρο ότι θα ψάξει τρόπους για να φτάσει και αυτό στον γκολ. Εδώ το ό,τι έγινε καταρχήν, η μπάλα ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου, σε νεκρό χρόνο. Ο Εγκαγκά έριξε κλεφτή ματιά προς τα πίσω, του είδε τον Μαυρία που ερχόταν. Δεν λέω ότι υπήρχε πρόθεση για να χτυπήσει τον Λόρα. Ευτυχώς όμως δεν είναι κάτι σοβαρό για τον παίχτη της Ομόνιας, ο Ζίβετς. Πάει σε καταμέτωπο επίθεση. Κλείνεται. Γκόμεθ. Χάνει από τον Ντεβέσα. Μαύρου. Και πάλι για τον Ντεβέσα. Κατσατής. Πολύ δυνατή πάσα. Βγαίνει ο Μεχίας εκεί. Κανένα πρόβλημα. Ο Βίντερ, ο οποίος αντιμετώπισε και αυτός ένα πρόβλημα στον ώμο, ουσιαστικά στο ίδιο χρονικό διάστημα που έγιναν και οι δύο αναγκαστικές αλλαγές, αλλά φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Ο Μπανούσης απομακρύνει. Κούσουλος κατεβάζει. Πήγε να περάσει από Κατσατή, έχασε. Θα κάνει και το φάουλ. Με τα χέρια. Ουσιαστικά από μία ξεκάθαρη ευκαιρία είχαν οι δύο ομάδες. Στο 15 ο Ερμής με Ντεβέσα, στο 40 ο Τζονίς για την Ομόνια. Με τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού να ευστοχεί. Και μέχρι στιγμής να κάνει τη διαφορά. Ο Μαρτίνιουκ πλησιάζει. Κλείνεται. Εγκαγκά με την πρώτη σέντρα. Η κεφαλιά στον Μεχίας από τον Κατσατή. Καλή στιγμή για τον Ερμή. Στο 44. Η σέντρα από τον Εγκαγκά, ο Κατσατής ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, έπιασε την κεφαλιά δύναμη όμως πάνω στον Μεχίας, σε θέση offside ο Κολοβός. Ανδρέα Βεντούρη. 4 λεπτά θα είναι επιπλέον χρόνος. Ο Ντεβέσα πλησιάζει. Προσπαθεί ο Βίντρα και πάλι θα δώσει την λύση. Μπάλα δεν απομακρύνεται, μένει στον Μπουλά. Από τον Εγκαγκά.
Μπουλάγια Ντεβέσα. Για τον Εγκαγκά, έχει όλο τον χρόνο και τον χώρο να κάνει μια σέντρα. Μπάλα κοντράρι, απομακρύνει ο Κούσουλος, ελέγχει ο Αλεξουάρες, κάνει λάθος, διώχνει μια και καλή ο Λόρα. Λογικό, είχαμε αρκετές διακοπές, καθυστερήσεις, τραυματισμούς, δύο αναγκαστικές αλλαγές. Τα τέσσερα λεπτά, τα οποία άρχισαν ήδη να μετράνε. Λόρα αλλάζει με Βίντρα. Μας έλεγε πριν από το ξεκίνημα του αγώνα ο Ανδρέας Δημητρίου ότι αυτό που έχει σημασία σήμερα σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο όπως το χαρακτήρισε είναι η νίκη. Είτε κάνουμε 30 τελικές προσπάθειες είτε κάνουμε μισή. Ο Μαυρίας Γιατσονή για την ώρα μία ευκαιρία είχε η Ομόνια ξεκάθαρη για γκολ και την έκανε γκολ με τον Μαρίνο Τσονί. Κουατσίκα, κόβει ο Γκόμεθ, κατεβάζει ο Ζίβετς. Έχει για στήριγμα τον Κολοβό. Σουάρες. Βλέπει την κίνηση του Λόρα, η πάσα του δεν θα περάσει. Και τώρα ο Μπουλά με τον Λόρα εκτός θέσης, πάει να καλύψει το κενό ο Σουάρες. Έρχεται για στήριγμα και ο Μαρτίνιουκ. Κρατά ο Μπουλά, θα περάσει φάουλ για τον Ερμή. Ακόμη ένα φάουλ που κερδίζει ο κορυφαίος του παίχτη σήμερα. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα της Ομόνιας, ειδικά τον Λόρα. Ξακολουθεί να κρατάει τον ώμο του ο Βίντρα. Ξανά το φάουλ που έκανε ο Άλεξ Σουάρες πάνω στον Μπουλά. Θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Σε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο από το 40 προηγείται η Ομόνια 0-1 με τον γκολ του Ζωνή. Όλη η Ομόνια πίσω. Μπουλά, απευθείας εκτέλεση, ο Μεχίας παραχωρεί κορνέρ. Όχι, μου φάνηκε ότι πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Ήταν στην ευθεία ο βοηθός. Όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Φάουλ από τον Μπουλά. Εδώ δεν ξεκαθαρίζει αν την μπάλα πέρασε ή όχι. Ο Λόρα συνδυάζεται με Τσονή. Για Κολοβό. Κρατά ο Κολοβός. Ψάχνει χώρο να τελειώσει μόνος του την φάση. Για Ζίβετς. Και από εκεί στον Ψε, στον δημιουργό του μοναδικού γκολ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Κυκλοφορεί μπάλα η Ομόνια. Κλέβει ο Εγκαγκά. Κολοβός. Αλλάζει με Λόρα. Στατική την περισσότερη ώρα οι συμπαίχτες του Κολοβού. Γενικότερα αυτός που κρατά μπάλα δεν έχει πολλές επιλογές. Το πλάγιο για τον Ερμή. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βίντρα παραχωρεί πλάγιο. Τρέχουν οι του Ερμή να το εκτελέσουν, να προλάβουν να ολοκληρώσουν άλλη μια επίθεση. Ο Μαλόν θα πάρει μπάλα. Έχει δίπλα του τον Ντεβέσα, κάνει κίνηση ο Πουτσουρίς. Διστάζει, τώρα θα δώσει για Κατσατή, έχει στην πλάτη τον Ψε. Θα περάσει, φάουλ, χρησιμοποίησε τα χέρια εκεί. Ο Ψε. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Δείτε τον Ψε. Ενοχλεί αρχικά, κρατά λίγο και στη συνέχεια τον ρίχνει. Τώρα γιατί διαμαρτύρεται. Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Για την εκτέλεση δίνει οδηγίες ο Χρήστος Μιχαήλ. Ο Εγκαγκά, ο αριστερός μπακ με το αριστερό του πόδι. Όλη η Ομόνια πίσω.
στο έδαφος βρέθηκε εκεί ο Κουατσίκα. Κίτρινη κάρτα στον Μαυριά. Όντως, Χάρης Μαυρίας, τον είδατε να διερωτάτε γιατί. Εγκακά στην εκτέλεση, απευθείας πάει, κόβει ο Σουάρες, απομακρύνεται μπάλα, τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Ό,τι καλό είχε να μας προσφέρει, μας το πρόσφερε από το 40 και μετά. Ξαναδώ η τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου με την επικίνδυνη εκτέλεση, την απομάκρυνση από το Σουάρες. Εδώ η φάση που έφερε την κίτρινη κάρτα στο Μαυρία. Δεύτερος παίχτης της Ομόνιας μετά τον Γκόμες που κιτρινίζεται από τον Λιόντιο Τράτσου. Κίτρινη κάρτα είδε και ο Μαλόν. Θυμίζω δύο αναγκαστικές αλλαγές η Ομόνια. Στον Μαλόν από πλευράς Ερμή δεν είναι κανείς από τους τρεις στο όριο. Ο Μπανούσης από πλευράς Γηπεδούχων. Ο Μαυρίας και ο Ψε από πλευράς Πρασίνων, οι οποίοι συνεχίζουν με Μεχίας στην εστία, αριστερά προς δεξιά στην άμυνα Ψε, Βίντρα, Κούσιλος και Λωρά. Στον χώρο του κέντρου Άλεξ Σοάρες, Γκόμεθ και ουσιαστικά τον Τζονί, καθώς μετά τις αλλαγές που προαναφέραμε ο Κολοβός παίζει στην κορυφή, ο Μαυρίας από δεξιά, αριστερά στην επίθεση ο Ζίβετς. Ραπαντζής τερματοφύλακας για τον Ερμή. Μπροστά το έχει τους Μπανούση και Κουατσίκα. Αριστερά Γκαγκά, δεξιά Μαλόν. Μαρτίνιο Κουτζουρίς και Ντεβέσα στο χώρο του κέντρου. Κατσατής και ο κορυφαίος για την ομάδα του Ερμή Μπουλά στα άκρα. Και στην κορυφή ο Γιάννης Μαύρου. Θα χάσει ο Κούσιλος. Μπουλά, ωραία για τον Ντεβέσα. Θα περάσει από δύο ποδοσφαιριστές, κερδίζει το φάουλ από τον Κούσιλο και την κίτρινη κάρτα, όχι, το σπρέι προσπαθούσε να βγάλει από την τσέπη του ο κύριος Στράτσου. Μία ακόμη πολύ ωραία κίνηση από τον Μπουλά. Δείτε πώς πέρασε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Κούσιλος τον κράτησε. Φάουλ για τον Ερμή. Περίπου από εκείνο το σημείο, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, εκτέλεσε απευθείας ο Μπουλά. Δεν δυσκολεύτηκε να αποκρούσει στην δεξιά του γωνία ο Μεχίας. Για να δούμε τώρα αν θα βάλει πιο δύσκολα στον Ισπανό τερματοφύλακα. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στον τελευταίο αγώνα της 19ης αγωνιστικής. Μπουλά απευθείας, πολύ άστοχο αυτή τη φορά το φάουλ. Δεν δόθηκε κάρτα στον Γιάννη Κούσουλο για το φάουλ που έκανε νωρίτερα. Παραμένουν δύο κίτρινες για την Ομόνια, Μαυρίας και Γκόμεθ, και μία για τον Ερμίο Μαλόν. Μεχίας, στραβοκλωτσιά περισσότερο, Ντεβέσα για Γιάννη Μαύρου δεν μπορεί να κατεβάσει. Απομακρύνει ο Κούσουλος, αφήνει έξυπνο ο Μαυρίας. Έκανε φάουλ, αχρίαστο εκεί ο Αγκαγκά, καθώς η μπάλα με δύναμη κατέληξε στον Μπανούση. Το φάουλ όμως για την Ομόνια. Εδώ Μαυρίας κιτρινίστηκε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Η Ομόνια στο πλήν 7 από Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Θέλει όπως και δίποτε νίκη για να μειώσει στους 4 βαθμούς και με 3 παιχνίδια να απομένουν να ελπίζει ότι θα προλάβει το τρίον της εξάδας. Άλεξ Σουάρες. Μαυρίας κάνει και πάλι κίνηση ο Τζονής. Αυτή τη φορά θα κοπεί από τον Μαλόν η σέντρα. Κολοβός. Λόρα. Σέντρα. Ο Μπανούσης. Ο Κολοβός. Απομακρύνει ο Κουατσίκα. Ο Κούσολος κατεβάζει για Ψε τον δημιουργό του τέρματος με υπέροχη σέντρα. Ο Κροάτης. Λάθος. Από τον Κούσουλο. Τον Τεβέσα. Αλλάζει με Μπουλά. Και πάλι για Ντεβέσα. Πολύ δυνατή κάθετη πάσα για τον Μαύρο, αφήνει και ο Μεχίας. Άου την μπάλα. Χρήστης Μιχαήλ. Στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Ερμή. Στον δύσκολο πάγκο του Ερμή.
Λόρα, Γιάν Γκόμεθ. Παρέμβαση εκεί από τον Μαύρου, από τον Πανούση, πολύ πίσω για τον Ραμπαντζή. Ποιος δεν είχε απάντηση στην κεφαλιά του Τζονί στο 40. Μαρτίνιουκ. Καμιά 200-250 η φίλη της Ομόνιας στο πέταλο. 100 κάτι η φίλη του Ερμή. Στην κεντρική εξέδρα. Βουλά. Χαμηλά πήγε να περάσει για Μαύρου. Ο Κούσολος η μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Πάει να γυρίσει πίσω ψύχρεμα για τον Μεχίας. Όπως συνηθίζεται, βράδυ Δευτέρα στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής και αρκετοί άνθρωποι, παράγοντες, προπονητές του ποδοσφαίρου. Είδαμε νωρίτερα και τον Διάκεθ, βλέπω τον μπροστά μου τον Σακά, Κώστα Σακά, προπονητή της Αλκής. Ερμής και Ομόνοια δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ούτε Αλκή ούτε ΑΕΚ στα απομείναντα παιχνίδια. Η Ομόνοια θα εύχεται να αντιμετωπίσει ακόμη δύο φορές την ομάδα της Λάρνακας. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν καταφέρει να πλασάριστεί στην πρώτη εξάδα. Κολοβός με πλάτη. Γιάν Γκόμεθ. Για ψε από το σημείο που έδωσε ασίστ για τον Τζονί. Αυτή τη φορά ψάχνει τον Κολοβό. Απομακρύνει ο Μπανούσης. Από την κόντρα η μπάλα φτάνει στον Κολοβό. Πλάγια στην περιοχή. Ο Εγκαγκά θα αφήνει για Μαυρία. Χαμηλά. Κόβει ο Μπανούσης. Επιμένει ο Κολοβός. Η κόντρα η μπάλα είναι για τον Ερμή. Από το πόδι του Κολοβού πέρασε μπάλα εκτός. Να τους εδώ. Δύο γκολ στο πρωτάθλημα. Η σημερινή είναι η πέμπτη του συμμετοχή με την φανέλα της Ομόνιας στο πρωτάθλημα. Γκόμεθ. Ούτε αυτός πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Από τη στιγμή που πέρασε εκτός ο Αντζακούν, είχε πει συγχωρήσει λίγο. Ο Κατσιατής πολύ ωραία, το σούτ αδύναμο. Εύκολα ο Μεχίας. Στο 52 του αγώνα πάμε μια πρώτη βόλτα στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ανδρέα Βεντούρη. Το σούτ από τον Κατσιατή ενδεχομένως ήταν η τελευταία του προσπάθεια. Καθώς θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Σαραδίπου. Ο Μακρύεφ θα περάσει τη θέση του. Και εμείς να δούμε κατά πόσο θα έχουμε και εσωτερικές αλλαγές εδώ, γιατί είναι πολύ πιθανό να πάμε στην 4-4-2. Εάν ο Μαύρου δεν πάει στα άκρα, με τον Μακρύεφ μέσα, αν μείνουν και οι δύο στην κορυφή, είναι πολύ πιθανό, Ανδρέα, να έχουμε τον Τεβέσα να συνεχίζει πλέον στα άκρα της επίθεσης. Στο ένα άκρο δεξιά και τον Πουλά στο αριστερό. Βλέπουμε και τον Χρυς Μιχάηλ. Τώρα θα γίνει η πρώτη του κίνηση στο παιχνίδι. Εδώ υπήρχε offside ο Γιάννης Μαύρου, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στο άκρο της επίθεσης. Να δούμε εδώ τι θα συμβεί. Αλλαγή για τον Ερμή μας. Βγήκε με το νούμερο 7 ο Γιώργος Κατσιατή. Μέσα ο Ντίμιταρ Μακρύεφ. Στα 35 του πλέον χρόνια, πρόσφατα πριν μερικές εβδομάδες. Έκλεισε 35 χρόνια ζωής. Επιστρέφει στην Κύπρο έχοντας προϋπηρεσία τριετή στη Νέα Σαλαμίνα. Έκανε δύο πάρα πολύ καλές σεζόν. Η πρώτη του ειδικά, 15-16 με 18 γκολ. Την επόμενη σεζόν πέτυχε 10. Δεν θα θέλει να θυμάται ούτε και ο ίδιος την τρίτη του σεζόν με την ομάδα της αμοχός του. Κολοβός θα γυρίσει πολύ ωραία. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Ζίβετς. Γκόμεθ. Κάθετα για Τζονί. Πατά περιοχή ο μικρός. Αφήνει για ψέ. Η σέντρα εκεί δεν βρίσκεται κανείς παρά μόνο Εγκαγκά. Ανδρέα Βεντούρη. Δεν αλλάζει σχήμα ο Ερμής. Ο Μαύρου θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Μακρύεφ πήρε θέση στην κορυφή. Και ο πίσω του Νότι Τακτεβέσα και ο Μπουλά μεταφέρθηκε στο δεξιά. Ο Μπουλά από δεξιά.
για Ντεβέσα. Για Μαλόν δεν θα κάνει σεντρά, προτιμήσε να περάσει και πάλι για τον Ντεβέσα. Μαρτίνιουκ, ο οποίος ακόμη δεν έχει επιχειρήσει κάποιο σούς στο παιχνίδι, το συνηθίζει. Εγκαγκά, ψηλά για Μακρίεφ, κατεβάζει ο Ψε. Για Κολοβό, θα χάσει από τον Κουατσίκα, προσπαθεί να ξανακερδίσει χωρίς επιτυχία. Ο Κολοβός κρατά ο Κουατσίκα για Εγκαγκά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, τρέχει ο Μπουλά, προλαβαίνει. Το σούτ, ο Μεχίας δεν ευνηδιάζεται. Πήγε από δύσκολη γωνία να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Ακόμη μια τελική για τον Ερμή. Δύο είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δύο για την ομάδα του Χρήση Μιχαήλ. Αυτή τη φορά πιο επικίνδυνο το σούτ. Σε ετοιμότητα ο Μεχίας. Δεν υπάρχει offside. Ο Μαυρίας κατεβάζει, αλλά είναι πολύ μόνος. Τώρα έρχεται και ο Σουάρης και ο Κολοβός για στήριγμα. Ο Κολοβός πάει να περάσει και πάλι για Μαυρία. Βγαίνει ο Ραμπαντζής μπροστά από τον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Παίζει γρήγορα με τα χέρια για Ντεβέσα. Ο Αλέξ Σουάρες δεν μπορεί να ανακόψει την προσπάθεια του Ντεβέσα. Το κάνει ο Βίντρα. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αναχαίρισε τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Μαλόν άφησε για Πουτσουρί, όμως δεν έκανε κίνηση ο συμπαίχτης του και ξανά ο ίδιος στην μπάλα. Ντεβέσα θα πλασάρει, άστοχο το σούτ. Κάπου χτύπησε κόρνερ. Ο Ερμής με τρία σούτ μέσα σε 4-5 λεπτά δηλώνει παρόν. Ξανά εδώ από δύσκολη γωνία. Σέντρα περισσότερο παρά σούτ. Ο Μεχίας απομάκρυνε. Η εκτέλεση του κόρνερ. Δύο παίχτες του Ερμής στο έδαφος. Φωνάζουν για πέναλτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με Ζίβετς. Υπάρχουν προποθέσεις. Είναι 3-3. Η πάσα που Τσουρίς γυρίζει με το κεφάλι πίσω για τον Αραμπαντζή μπροστά από τον Τζονί απομακρύνει. Με πολύ δύναμη φτάνει η μπάλα στον Μεχίας. Βίντρα, Γιάν Γκόμεθ. Όλες οι τελικές από πλευρά Ερμή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα που είχε μία μισή τελική στο πρώτο ημίχρονο, μια ακίνδυνη κεφαλιά στο ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά από τον Τζονί. Η δεύτερη, όχι απλά δεν ήταν ακίνδυνη, αλλά έγινε γκολ και πάλι από τον Μαρίνο Τζονί. Η πάσα κόπηκε από τον Εγκαγκά. Τη σειρά τώρα του Ερμή να ψάχνει αντεπίθεση, αρχικά με Μαύρου, έχει κοντά του τον Εγκακά, πάει να τον κλείσει ο Βίντρα. Γιάν Ντεβέσα θα κάνει το κοντρόλ, βλέπει την κίνηση του Μπουλά, σε αυτόν πάει μπαλά, ανεβαίνει και ο Μαλόν. Το σούτ χαμηλά, ο Μεχίας θα μαζέψει και πάλι σταθερά. Πολύ καλύτερη παρουσία του Ερμή στο δεύτερο ημίχρονο και σε σχέση με την δική του παρουσία στο πρώτο, αλλά και σε σχέση με τον αντίπαλό του, η Ομόνια. Είδαμε ξανά το τελείωμα. Ο Ζίβετς στην πλάτη της άμυνας απέναντι από τον Αραμπατζή. Πέφτει κάτω. Τίποτα, λέει ο Λιόντο Στράτσου. Η σειρά των φιλοξενουμένων να διαμαρτυρηθούν σε αυτή την φάση. Ο Ζίβετς κατάφερε να βάλει το σώμα του μπροστά από τον Εγκαγκά. Έπεσε κάτω. Έτρεξε για να είναι κοντά στην φάση ο διαιτητής. Κουτσουρίς θα χάσει από τον Ζίβετς. Κολοβός. Και εδώ υπάρχουν προποθέσεις. Μαυρίας, Σουάρες και Τζονί πήραν θέση στη μεγάλη περιοχή. Προσποίηση. Η σέντρα κόβει ο Μπανούσης. Μπάλα καταλήγει και πάλι στο Μαυριά. Λάθος πάσα για Πουτσουρί. Πολύ καλύτερος ο ρυθμός. Το παιχνίδι γενικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μακρίεφ για Ντεβέσα. Βλέπει την κίνηση του Μπουλά. Θα περάσει υπέροχη κάθε πάσα. Ο Ψε φάουλ. Για τον Ερμή. Όχι, με συγχωρείτε, δεν σφύριξε κάτι ο Λεόντιο Στράτσου. Δεν φάνηκε να παίρνει μπάλα πάντως ο Ψε. Μένει κάτω παίχτης του Ερμή. Παραχωρούν πλάγιο οι παίχτες Ομόνιας. Είναι ο Μπουλάς στο εδαφός. Πάει κοντά του τώρα ο Τράτσου. Καμία αμφιβολία.
Εδώ η τρίτη από τις τρεις σε σειρά αφισβητούμενες φάσεις. Εδώ ό,τι έγινε με τα χέρια τον κράτησε στιγμιαία. Και εδώ η φάση που προηγήθηκε. Από αυτό το πλάνο δεν μπορώ να διακρίνω κάποια παράβαση. Για να δούμε από εδώ. Ούτε από εδώ. Πάρα πολύς κόσμος στη μεγάλη περιοχή της Ομόνιας. Τρεις φάσεις που ζήτησαν και οι μεν και οι δεν. Φάουλ. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Λιόντιο Στράτσου. Η πιο ξεκάθαρα από τις τρεις ήταν η φάση που έφερε και τον τραυματισμό του Μπουλά. Εδώ ο Χρήστος Μιχαήλ δίνει οδηγίες στον Εγκακά. Ανδρέα Βεντούρη, καλύτερος ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο και με περισσότερες φάσεις. Ναι, είναι γεγονός. Ο Ερμής δείχνει διάθεση να βγει περισσότερο μπροστά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που έδωσε και βάρος στο να μην επιτρέψει την Ομόνια να δημιουργήσει ευκαιρίες και να κλείσει τους χώρους. Βγαίνει περισσότερο μπροστά. Έχει χρησιμοποιήσει, έχει βάλει και τον Μακρίεφ για να μπορέσει να δώσει και ύψος και να άσκησει έτσι περισσότερη πίεση στην άμυνα της Ομόνιας, η οποία από την πλευρά της προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που της δίνονται περισσότεροι πλέον από την πλευρά του Ερμή. Γενικότερα πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου, όχι γιατί έχουμε τις πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, που δεδομένα είναι, έχουμε περισσότερες σε σχέση θέλεις και με το αντίστοιχο διάστημα, αλλά βλέπουμε τις δύο ομάδες να έχουν περισσότερη διάθεση να επιτεθούν και να δημιουργήσουν οπωσδήποτε σε σχέση με το πρώτο μέρος. Η διαγώνια μακρινή πάσα του Γκόμεθ δεν πέρασε. Επιστρέφει και ο Μπουλά. Πέρασε για λίγο εκτός. Θα πάρει την μπάλα. Περνάει ο Μακρίεφ. Δυναμικά στην φάση ο πρώην συμπαίκτης του Μακρίεφ, Σαλαμίνα, ο Κούσουλος. Φεύγοντας ο Μακρίεφ, πήρε το περιβραχιόνιο που κρατούσε ο Βουλγάρος επιθετικός. Φάουλ, κίτρινη κάρτα για τον Μπουλά. Τέταρτη στο παιχνίδι, δεύτερη για ποδοσφαιριστή του Ερμή. Η επαφή σε πρώτο χρόνο πριν πάρει την μπάλα ο ακραίος μυθικός του Ερμή. Γκόμεθ προς τα πίσω για Κούσουλο. 25 φάουλ στο παιχνίδι. Στο 62 του αγώνα. Ο Ατσίκα δεν απομακρύνει πιστικά. Ο Σουάρες πήγε να περάσει για κολοβό. Ο Μαρτίνιουκ, ωραία κίνηση. Κουβαλά μπάλα. Θα την δώσει τώρα για τον Εγκαγκά. Ντεβέσα. Μαρτίνιουκ και πάλι για Ντεβέσα. Πρώτος η μπάλα ο Βίντρα, κερδίζει και μπάλα και φάουλ από τον Γιάννη Μαύρου. Στο 62 του αγώνα, τον οποίο φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος GAP Βασιλόπουλος με την Υπηρεσία Διεθνών Μεταφορών UPS. Με την ολοκλήρωση του αγώνα, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε κανάλι, εκπομπή ώρα για μπάλα. Για αναβαθμισμένη αθλητική εκπομπή της Cita Vision, ξεκινά στις 9. Στο ξεκίνημά της θα δούμε όλο τον απόϊχο από το παιχνίδι εδώ στο Αμόχωστος. Με δηλώσεις από ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και φυσικά η δράση από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής. Μια αγωνιστική που έγιναν πολλά απρόσμενα ως επί το πλήστον. Σε θέση ο Σάιντο Κολοβός. Επίσης, απόψε από τα κανάλια της Cita Vision έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πολύ σημαντικό παιχνίδι West Ham Liverpool στις 10 Cita Vision Sports 2 και HD. Υπάρχει δράση και από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε πριν από λίγο ένα εξέλιξη το Φροζινόνε Λάτσιο. Θα δούμε τον Τεβέσα. Την κίνηση του Μαύρου θα δώσει για Εγκαγκά. Τεβέσα πίσω για Μαρτίνιουκ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μαλόν στις 10 πίσεις από την Ιταλία Κάλιαρι Αταλάντα Cita Vision Sports 7. Περιμένει η Ομόνια. Πουζουρίς, Μαλόν πίσω για Κουατσίκα. Εκείνο το καλό πεντάλεπτο του Ερμή με 2-3 τελικές προσπάθειες
Το 50 μέχρι το 55 δεν έφερε το γκολ, ούτε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το πλάγιο για την Ομόνια από το σώμα του Μαύρου. Κάνει νόημα στους παίχτες να ηρεμήσουν ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Λόρα για Κολοβό αφήνει το παιχνίδι. Τράτσου. Μπανούσης. Πενήντα-πενήντα. Μοιρασμένη η κατοχή. Στο πρώτο ημίχρονο κοιμάνθηκε από το 53 μέχρι το 57 υπέρ της Ομόνιας. Είναι ξεκάθαρο όμως, το επιβιώνουν και οι αριθμοί, ότι κρατά περισσότερο μπάλα ο Ερμής στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ. Η Ομόνια δίνει χώρο, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους στις αντεπιθέσεις. Μέχρι τώρα δεν το έχει πράξει. Στις μια-δυο περιπτώσεις που της δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει. Βίντρα για Λόρα. Αλλάζει με Μαυρία πολύ ωραία. Σουάρες κάθετα για τον Τζονί. Δυναμικά στην φάση, καθαρά χωρίς φάουλ. Ο Κουατσίκα, η φάση συνεχίζεται. Ο Μαλόν μπροστά από τον Κολοβό. Έπαιξαν για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο γρήγορα με την πρώτη. Κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και την περιοχή. Εκεί παρέμβαση αρχικά από τον Κουατσίκα και ακολούθησε από τον Μπανούση μπροστά από τον Κολοβό. Το πλάγιο για τους πράσινους. Οι οποίοι, θυμίζω, έκαναν νωρίς το παιχνίδι δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ο Λόρα για Κολοβό από το Μαυρία. Γκόμεθ έχει καλό αριστερό πόδι, θα το κάνει το σούτ. 0-2. Παίρνει σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων. Πρώτο σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Γκολ για τον Γκόμεθ. Προβάδισμα δύο τερμάτων για την Ομόνια. Βάζει πολύ γερές βάσεις για μια πολύ σημαντική νίκη. Άκρος αποτελεσματική στο αμόχωστος. Τρεις τελικές, δύο γκολ. Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα για την Ομόνια με το 7ο του τέρμα ο Ισπανός. Κοινική, αποτελεσματική η Ομόνια. Ξανά τον γκολ. Ο Κολοβός την ασίστ. Ο Γκόμεθ πολύ ωραίο σούτ. Χαμηλά, δυνατά στην αριστερή γωνία. Το Ραμπαντζή κανένα περιθώριο να αντιδράσει ο Ελλαδίτης. Ερμής 0. Ομόνια 2 στο 66. Ανδρέα Βεντούρη. Και στο λεπτό η δεύτερη αλλαγή για τον Ερμή. Θα περάσει εκτός ο Μαύρου για να περάσει τη θέση του ο Ντεμέλο. Αν πρόσεξες, ετοιμαζόταν πριν τον γκολ η αλλαγή. Πριν τον γκολ ετοιμάζονταν η αλλαγή. Πλέον έχει και ο Χρυς Μιχαήλ μία αλλαγή στο χέρι. Προβάδισμα δύο τερμάτων πλέον για την Ομόνια. Κάνει πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να προλάβει το τρένο της εξάδας, το οποίο απομακρύνεται. Δικαιούται να ελπίζει μαθηματικά, αν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά αυτό το πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα που έχει πάρει με τα γκολ του Τζονί στο 40 και του Γκόμεθ στο 66. Ανδρέα Βεντούρη. Δεν έγινε αλλαγή και τελικά έχουμε αλλαγή πλάνων από τον Χρήση Μιχαήλ. Θα περάσει εκτός ο Ντίτακ Ντεβέσα για να πάρει τη θέση του Ντεμέλ. Ο Μπουλά χαμηλά, η μπάλα κόντρα στον Ζίβετς, ελέγχει ο Κούσουλος. Προφανώς με την ομάδα του να είναι με την πλάτη στον τοίχο, με δύο γκολ πίσω. Δεν θέλει να αποσύρει τον Γιάννη Μαύρου. Ο Ζίβετς και ο Μεχίας. Βίντρα. Πάνω τον πιέσει ο Μακρίεφ. Μαυρίας. Λόρα, είδε την κίνηση του Τζονί. Πολύ καλή πάσα. Βάζει την μπάλα μπροστά. Ο Μαλόν εκεί πιο ψηλός και ο δυνατός. Θα τον νικήσει σε αυτή τη μονομαχία σώμα με σώμα. Ακόμη μια όμορφη κίνηση όμως. Την πλάτη της άμυνας στον κενό χώρο από τον Μαρίνο Τζονί. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Έξω ο Ντεβέσα, μέσα ο Ντεμέλο. Και όχι ο Μαύρου. Ήρθε το δεύτερο γκολ της Ομόνιας να αλλάξει τα πλάνα του Χρήση Μιχαήλ. Μπανούσης. Μπανούσης.
Ο Μαλόν. Ο Βίντρα. Στις 9, ώρα για μπάλα. Σίτα Βίζον Σπορτς 1. Με καλεσμένο σήμερα τον Ανδρέα Κάρο. Κάνει και φέτος όπως έκανε και πέρσι. Με τη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας και πέρσι και φέτος δανεικός από τον Απόλλωνα. Πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν. Πέτυχε και ένα πολύ σημαντικό τέρμα. Το πιο σημαντικό μέχρι τώρα στην πορεία του. Στην πρώτη κατηγορία, στη νίκη επί το ΑΠΟΕΛ με 1-2. Μια νίκη που έφερε την ΠΑΦΟ στους 14 βαθμούς, στο συν 5 από τον Ερμή. Και αν δεν αλλάξουν τα πράγματα εδώ στο Αμόχωστος, θα παραμείνει αυτή η διαφορά των 5 βαθμών. Ωραία μαυρίας από τον Τζονί σε θέση offside. Σε μια βραδιά μέχρι τώρα, 70 λεπτών αγώνα, που η Ομόνια δεν κάνει την σούπερ εμφάνιση και σε ατομικό επίπεδο, ειδικά μισοθετικά, λίγοι παίχτες έχουν διακριθεί. Με θετικό πρόσημο σίγουρα συνοδεύεται η παρουσία του Μαρίνου Τζουνί. Πέραν από τον κόλ, ειδικά στο δεύτερο μήχρον, έκανε 2-3 πολύ ωραίες κινήσεις. Κάνει σιτή την παρουσία του γενικά ο μικρός Μαρτίνιου. Κλείνεται. Μπανούσης. Τζουρίς. Θα βρει ωραία τον Εγκαγκά. Η σέντρα προς τον Μακρίεφ. Πέρασε από Κούσουλο. Απομάκρυνε ο Ψε. Τζουρίς. Για Μπουλά. Σέντρα. Κόβει ο Κούσουλος. Επιμένει ο Μπουλά. Και με φάουλ εκεί. Με καθυστέρηση η υπόδειξη. Εδώ ο Μπουλά, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι το ίδιο δραστήριος, δεν είναι το ίδιο επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την αλλαγή πλευράς. Ήρθε δεξιά, ενώ στο πρώτο ημίχρονο αγωνιζόταν στα αριστερά. Βρίσκει και απέναντί του έναν καλό σήμερα Ψε, και ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά. Είναι ο παίχτης ο οποίος ξεκλείδωσε την άμυνα του Ερμή με την ασίστ που έδωσε στο 40 για τον Τζονί. Κούσουλος. Για Λόρα. Δεν είναι καλή πάσα προς τον Μαυρία. Μαρτίνιουκ. Μαύρου. Για Γκαγκά και πάει να πάρει θέση ο Μαύρου. Η σέντρα. Είναι καλή για τον Μακρίεφ. Η κεφαλιά. Πολύ πάνω από τα δοκάρια του Μεχίας. Εδώ Μακρίεφ. Γκόμεθ. Έβδομο φετινό γκολ. Τρίτο απέναντι στον Ερμή. Είχε πετύχει και τα δύο τέρματα. Στο Γασιπί, στη νίκη με 2-1. Από το σημείο του απέναντι πάντως και τα δύο. Σήμερα με ωραίο σούτ. Έξω από την περιοχή. Θα κλέψει ο Ερμή στη μεσάρα μη Μαρτίνιου. Με την βοήθεια κέρδουν το μέλλον. Λάθος από τον Εγκακά. Ο Γκόμεθ. Ζίβετς. Για τον Τζονί. Προσποίηση. Δεν υπάρχει επιλογή. Μπροστά. Δίνει δίπλα για Ζίβετς. Κολοβό, Ζίβετς και Ψε. Παίζει πλέον και με τον χρονό. Απλώνει το παιχνίδι της σε όλο το γήπεδο η Ομόνια. Βίντρα. Σουάρες, λάθος. Και τέσσερα λαθασμένες μεταβιβάσεις από τον Πορτογάλο. Μαλόν για Μπουλά. Η σέντρα. Είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Σε κόρνερ. Από την ασταθή απόκρουση του Μεχίας. Η μπάλα χτύπησε στον Λόρα. Πιθανό να υπήρχε και επιθετικό φάουλ εκεί πάνω στο Λόρα. Όχι, δεν υπήρχε φάουλ. Βγήκε πιο ψηλά και πιο δυνατά ο παίχτης του Ερμή. Διαμαρτυρήθηκε ο Λόρα, δεν είχε δίκιο. Κόρνερ για τους φτεροπόδαρους. Έχουμε ένα 20 λεπτό γεμάτο μπροστά μας. Πέμπτο κόρνερ για τον Ερμή. Η εκτέλεση του κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μαλόν πήγε να βρει συμπαίχτη του με την κεφαλιά. Ο Μπουλά πέφτει κάτω. Δεν ζήτησε κάτι.
Τζονής, πολύ ωραίο κατέβασμα. Κάθετα για Κολοβό. Είναι τέσσερις παίχτες της Ομόνιας με πέντε του Ερμή. Θα χάσει ο Κολοβός. Επιμένει όμως. Γκόμεθ, Ζίβετς. Σίγουρες πάσες στα τελευταία λεπτά από τους παίχτες του Γιάννη Αναστασίου. Θέλουν πάση θυσία την νίκη. Σε αυτό τον πρώτο τελικό από τους τέσσερις, φυσικά για να είναι και οι τέσσερις τελικοί, θα πρέπει να χτίσει ένα νικηφόρο σερί και να το πάρει μέχρι τέλους. Ένα σερί που δεν έχει κάνει ακόμη στη φετινή σεζόν η Ομόνια. Ακολουθεί παιχνίδι με την Δόξα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ακολούθως πάει Παπαδόπουλος, εδώ δίπλα δηλαδή, για να παίξει με ανόρθωση και υποδέχεται ΑΕΛ. Λαμβάνεστε ότι με αυτά που έχουμε δει από την Ομόνια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, 18 με τη σημερινή 19 αγωνιστικές, χρειάζεται να παρουσιαστεί πολύ πολύ καλύτερη για να ελπίζει σε ένα σερί 4 στα 4. Από την άλλη, ο Ερμής μετά το σημερινό αγώνα κάνει δύο εξορμήσεις. Μία στην Πάφο για να παίξει με την Πάφο ΖΕΦΣΥ, μία στη Λευκοσία για το Μακάριο για να αντιμετωπίσει την Δόξα και κλείνει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο. Να δούμε τον Κολοβό, δυνατή πάσα για Τζονί. Ο Ερμής λοιπόν κλείνει τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με το εντός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στο 76 παίζουμε, στο 40 ο Τζονής, στο 66 ο Γκόμεθ. Δεύτερο φετινό γκολ για τον Τζονί, 7 για τον Γκόμεθ, 0-2 Ομόνια. Κράτα με σχετική άνεση το προβάδισμα δύο τερμάτων. Γκόμεθ για Τζονί, ο οποίος γύρισε πίσω για να πάρει μπάλ. Δείχνουν κουρασμένοι κάποιοι παίχτες της Ομόνιας. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι έκανε πολύ νωρίς, αναγκαστική και η πρώτη και η δεύτερη αλλαγή από το πρώτο μήχρονο ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Σουάρες, φάουλ. Διαμαρτύρεται και θα δει κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Σουάρες, ο Ιγκακά εκεί με τον Γκόμεθ, θα δει και ο αριστερός μπακ του Ερμή. Εγκακά και Άλεξ Σουάρες. Οι κίτρινες κάρτες. Εξηγεί ο Λεόντιος Στράτσους τον παίχτη του Ερμή τον λόγο που τον ανάγκασε να βγάλει την κίτρινη και σε αυτόν. Εδώ Σουάρες. Εδώ μπάλα φάνηκε να παίζει ο Σουάρες. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Μαρτίνιουκ. Με δύναμη στην περιοχή, ο Μαυρίας, ο Βίντρα σε πλάγιο. Δεν έχει αντιδράσει, ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχθηκε στο 66 ο Ερμής. Ο Μαλόν με δύναμη. Κεφαλιά από τον Ψε. Ο Μπουλά κατεβάζει. Ο Μπανούσης γεμίζει. Ο Μεχίας βγαίνει, καθαρίζει την φάση. Θα κάνει τρίτη και τελευταία αλλαγή ο Χρήστος Μιχαήλ. Την επόμενη ευκαιρία. Βίντρα. Φάουλ κερδίζει ο Κολοβός. Ζητά τον λόγο και πάμε στον Ανδρέα Βεντούρη. Λοιπόν, ο Λαγός θα περάσει το παιχνίδι αντί του Μπουλά. Τρίτη και τελευταία. Κορυφαίο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έμεινε από δυνάμεις ή είχε και ένα-δυο έτσι μικρό τραυματισμούς. Το σούτ είναι πολύ καλό, λίγο έξω από τον Σουάρες.
Καλή στιγμή για την Ομόνια να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να κλειδώσει τους τρεις βαθμούς. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Έξω Μπουλά, μέσα ο Τάσος Λαγός. Τελευταία κίνηση από τον Χρήση Μιχαήλ. Τρίτη αλλαγή για τον Ρήμα. Βγαίνει με το νούμερο 70 ο Μπουλά και θέλει με το νούμερο 26 ο Λαγός. Την αλλαγή σας προσφέραν Κόρσο Ιταλία, κλίμα και Radisson Blue Hotel. Είδαμε ξανά το σούτ από τον Σουάρες. Κλειδώνει τις αλλαγές του ο Χρήση Μιχαήλ. Ωραία κίνηση από τον Μαρτίνιουκ. Σέντρα. Περνά από όλους η μπάλα. Ο Ντεμέλο προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Έχει στήριγμα τον Μαλόν, ο οποίος κάνει κίνηση. Πήγε να του περάσει την μπάσα, έκοψε και πάλι ο Ψε. Καλή παρουσία από τον Κροάτη. Μαλόν. Έκοψε και πάλι ο Ψε. Απομακρύνεται η μπάλα. Μπανούσης. Μαρτίνιουκ πρώτο στην μπάλα, ο Λόρα. Ο Εγκακά θα πάρει. Κλείνεται. Γυρίζει. Μαρτίνιουκ. Και πάλι για τον Εγκακά. Ο Γκολέζος πίσω. Πανούσης. Για Μαλόν. Και πάλι θα κοπεί η σέντρα αυτή η φορά από τον Ζίβετς. Κόρνερ για τον Ερμή. Για την εκτέλεση ο Μαρτίνιουκ. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Πάντα 0-2 η Ομόνια με τα γκολ τον Τσονίκε Γκόμεθ 40 και 66. Εκτελεί ο Μαρτίνιουκ, δεν βγαίνει ο Μεχίας. Η μπάλα τώρα φεύγει από το δεξί πόδι του Βίντρα. Αραμπαντζής. Ο Λαγός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Έχουν μαζευτεί Ανδρέα Βεντούρη, πολύ πρώην Παναθηναϊκοί εδώ στο άμοχο σήμερα. Πράγματι, πράγματι. Ετοιμάζει την τρίτη και τελευταία αλλαγή ο Γκάντες Αστασίου. Λοέ θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κολοβού. Και οι περισσότεροι πέρασαν και από τα χέρια του Γιάννη Αναστασίου και ο Λαγός. Δεν είμαι 100% σίγουρος αν αυτός τον πρόθυσε και τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα οι δύο γεμάτες σεζόν που έκανε ο Λαγός μαζί του έπαιξε. Ναι. Βασικός, μαζί του αναδείχθηκε. Ναι, ναι. Ήταν στην ίδια ομάδα τότε στην πρώτη χρονιά του Γιάννη Αναστασίου στην θητεία του στο Παναθηναϊκό. Λαγός, ο Μαυρία στην εποχή Μπέρκαρ, θέλει που οι πλήστοι θυμούνται τότε τον Παναθηναϊκό που είχε πάρει το κύπελλο. Όπως και οι δύο ή του Δόνιο, Χρήστος και ο Γιώργος. Εδώ βλέπουμε ξανά το φάουλ. Ο Καπίνο επίσης και κάποιοι άλλοι νεαροί που μπορεί να μην έκαναν την καριέρα που θα περίμεναν πολύ. Ο Κολοβός. Ολυμπιακός ήταν αυτός, πέρασε μάλλον από τον Ολυμπιακό και όχι τον Παναθηναϊκό. Αφήνει τη θέση στο ΛΟΕ. Στο 83 παίζουμε. Η Ομόνια είναι πολύ κοντά στην μόλις τρίτη εκτός έδρας νικητής. Είχε 6 ήττες, μία ισοπαλία και μόλις 2 νίκες. Και όλα δείχνουν ότι θα τις κάνει 3 ο Ζίβετς. Μαυρίας με την ολοκλήρωση του αγώνα. Εκπομπή ώρα για μπάλα στο ξεκίνημα της οποίας θα δούμε τον απόϊχο από το αμόχωστος ο Μακρίεφ. Δεν κατάφερε να κάνει εσύ την παρουσία του, κάνει εδώ και το λάθος. Καλεσμένος του Κωνσταντίνου Χαραμπίδη και του Γιώργου Σαββίδη σε θέση offside του Μαυρίας ο Ανδρέας Καρό. Εκπρόσωποι τριών διαφορετικών γενεών του κυπριακού ποδοσφαιρού. Ο Κακά αδειάζει Λόρα και Σουάρες θα κάνει σέντρα.
Μοιάζει καλή επιθετικό φάουλ. Καθοριστική παρέμβαση από τον Ζίβετς. Μείνε κάτω, του λέει ο Βίντρα. Ξανά εδώ. Επικίνδυνα εκεί ο Ντεμέλο, πήγε να κάνει τον άποδο ψαλεράκι στην περιοχή. 85 του αγώνα, τον οποίο φέρνουν κοντά μας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος GAP Βασιλόπουλος με την υπηρεσία διεθνών μεταφορών Courier UPS. Κίτρινη στον Μεχίας για καθυστερήσεις. Γκόμεθ. Τζονίς. Περιμένει το ανέβασμα του Ψε. Πρωταγωνιστές στην φάση του 40 οι δυο τους. Με τον Κροάτι να σεντράρει και τον νεαρό Κύπρο επιθετικό να ανοίγει το σκορ. Ο Γκόμεθ που πέτυχε το 2-0 γυρίζει πίσω για τον Μεχίας, ο οποίος στις λίγες φορές που χρειάστηκε κράτησε την εστία του ανεπαφή. Ο Τσονίς άφησε ο ένας για τον άλλον, έχω την εντύπωση εδώ. Μπορούσε και ο Ζίβες να πάει πιο αποφασιστικά στην μπάλα, μπορούσε να κάνει το ίδιο και ο Τσονίς, τελικά ο Μαλόν. Ήταν αυτός που την επέστρεψε για τον Αραπαντζή, ο Λε. Κεφαλιά στον Μπουτζουρί. Θα χάσει από τον Γκόμεθ. Κάνει κεφάλαιο ο Μπουτζουρίς, αφήνει πλεονέκτημα ο Τράτς, όχι δεν το αφήνει. Εδώ άνοιξε το control και έκανε το φάουλ. Ήταν και αυτό για κίτρινη κάρτα. Εδώ η κίτρινη του Μεχίας για καθυστερήσεις. Λιγότερο από 4 λεπτά για τα 90, συν περίπου άλλα τόσα στις καθυστερήσεις. Ο Λοέ στην κεφαλιά. Πουτσουρίς σε μια δεύτερη, ο Μαύρου με τον Κούσουλο στην πλάτη της άμυνας. Ο Ψε απομακρύνει. Και αυτό σίγουρα στη λίστα με τους διακριθέντες. Ο Τάσος Λαγός. Μαλόν. Παρέμβαση από Ζωνή σε πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα Μαλόν για τον Ντεμέλο. Πολύ καλή άμυνα με φάουλ τελικά. Ο Ζωνής. Αρχικά φαινόταν να ήταν σώμα με σώμα. Όμο με όμο η μονομαχία. Προστά στα μάτια του βοηθού. Ξανά εδώ. Αρχικά χωρίς φάουλ. Είχε καλύτερη οπτική γωνία από εμάς ο βοηθός. Δεν ξέρω, ίσως με τα χέρια ο Ζωνής. Από την γωνία που το είδαμε δεν φάνηκε να κάνει φάουλ. Ο Εγκακά στην εκτέλεση. Τελευταία λεπτά στο παιχνίδι. Τελευταίο για την 19η αγωνιστική. Εκτελεί ο Γκαγκά. Ο Μεχίας. Πάει να παίξει γρήγορα για τον Μαυρία με τα χέρια. Πέρασε από τον Μαρτίνιου. Καλά πρόλαβε τελικά. Λαγός. Ντεμέλο. Κουατσίκα, λάθος από τον Λαγό. Σουάρες για Μαυρία, τα αφήνει για Ζωνή. Ο Αραπαντζής. Ο Λοέ, πολύ ψηλά. Ο Ψε
Ψάχνει τον Σουάρες. Πέρασε η μπαλά. Περιμένει κίνηση. Την κάνει ο Μαυρίας. Προσποίησης. Γκόμεθ πήγε να περάσει με την πρώτη για Σουάρες. Μάλλον για καλό. Δεν πέρασε μπάλα καθώς ήταν σε θέση offside. Ο Ζίβετς. Εδώ υπάρχουν προποθέσεις. Θα τελειώσει μόνο στον υφάση. Το πλασέ. Διώχνει σε κόρνερ. Εντυπωσιακά μάλιστα ο Αραμπαντζής. Καλή στιγμή μετά από πάρα πολλή ώρα μπροστά από την εστία του Αραπαντζή. Το πλασέ του Ζίβετς κόντραρε και σε αντίπαλο, την έδιωξε με εντυπωσιακό τρόπο σε κόρνερ ο Αραπαντζής με τα ακροδάχτυλα του. Ωραία φάση στο 90. Εκτελέστηκε με πάσα. Ζίβετς, επιθετικό φάουλ. Τελευταία δευτερόλεπτα για το 90. Έχουμε χρόνο καθυστερήσεων, Ανδρέα. Τα. Τρία λεπτά χωρίζουν την Ομόνοια από την τρίτη εκτός έδρας νίκη της. Θα πάει στους 27 βαθμούς. Στους 26, με συγχωρείτε, πλην 4. Από Νέα Σαλαμίνα και ανόρθωση. Ο Ερμής Σαμίνη στην τελευταία θέση με 9 βαθμούς και στο πλην 7 από τη σωτηρία του. Υπάρχει δρόμος φυσικά για τον Ερμή. 3 συν 10 στην δεύτερη φάση, 13 παιχνίδια για την Ομόνοια. 3 παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. 3 παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν την είσοδό της στην πρώτη εξάδα ή αν για πρώτη φορά αυτά τα 10 χρόνια θα συμμετέχει στο δεύτερο γκρουπ και όχι στο πρώτο, είτε είναι γκρουπ με 6 ομάδες είτε πιο παλιά με 4. Πρώτο μήχρονο συμπληρώνεται, πρώτο λεπτός της καθυστερήσης συμπληρώνεται. Ο Εγκαγκά φεύγει, μένει ο Μαρτινιούκ, απευθείας εκτέλεση, απογοητευτικό. Έχει ψάχνει τον Τζονί. Πιο δυνατά ο Μαλόν. Ο Λαγός. Για Αντεμέλο. Και πάλι για τον Μαλόν. Ο Ψε. Κόβει. Μπάλα μένει μάλιστα εντός αγωνιστικού χώρου. Τη βγάζει εκτός τον Γκόμεθ. Ντεμέλο. Ο Γκόμεθ πήγε να σηκώσει για Τζονί. Ωραία ο Πατσίκα. Ούσελος. Πουτσουρίς. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι. Εγκαγκά. Για Λαγό. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό που είναι το καλό του πόδι, Εγκακά. Μαρτίνιουκ. Τάσος Λαγός. Τελειώνει ο χρόνος. Η Ομόνοια θα φτάσει στο πολυπόθητο αποτέλεσμα το οποίο την διατηρεί σε τροχιά εξάδας ή τέλος πάντων διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για να κερδίσει στο νήμα μία θέση στο πρώτο γκρουπ. Έχει πολύ δρόμο φυσικά μπροστά της ακόμη και είναι και το outsider αφού με 3 αγώνες να απομένουν. Πολύπεται 4 βαθμούς και από ανόρθωση και από Νέα Σαλαμίνα. Θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο Λέοντιο Στράτσου. Έναν γκολ σε κάθε μίχρονο. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου, ο Τζονί στο 40 μετά από σέντρα του Ψε.